το αίμα ενός ακόμη νέου ανθρώπου πότισε τους δρόμους του Ρεθύμνου, βυθίζοντας το πένθος όλη την τοπική κοινωνία. Ο 22χρονος Ρονάλντο άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Αρκαδιώτικο δρόμο. Αυτό εδώ είναι το σημείο που έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας, λίγο έξω από το Άδελε του Ρεθύμνου, αφήνοντας πίσω του συντετριμμένους, τους οικείους του και όλη την κοινωνία του Ρεθύμνου. Ο 22χρονος επέστρεφε στο σπίτι του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και προσέκρουσε σε δέντρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Η με δάκρυα στα μάτια μαρτυρία του οδηγού που τον εντόπισε παγώνει το αίμα. Δεν ξέρω, εγώ τον βρήκα, παιδιά. Εγώ τον βρήκα. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να βοηθήσω, δεν μπορούσα να του κάνω τίποτα. Και απλά ξεψύχησε μπροστά μου, τίποτα άλλο. Διερχόσασταν δηλαδή. Από εδώ, τον βρήκα εδώ ξαπλωμένο και το μόνο που κοπτέθηκε ήταν ότι έκλεισα το δρόμο για να μην τον πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα το να τον αγγίξω, το να τον ακουμπήσω, το να τίποτα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήταν ήδη νεκρός. Δηλαδή. Ξεψύχησε μπροστά μου. Ξεψυχούσε μπροστά μου και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ο Ρονάλντο, με καταγωγή από την Αλβανία, εργαζόταν σε γνωστή ξενοδοχειακή φάρμα βιολογικών προϊόντων της περιοχής με τον πατέρα του. Με τους κατοίκους να μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια. Ήταν πολύ ήσυχο παιδί, δούλευε από καλή οικογένεια. Πού δούλευε? Από ό,τι ξέρουμε, τον πατέρα του στα αγροτικά. Πάντως εργατικό παιδί ήταν και με τους γονείς του. Είναι επικίνδυνο το σημείο. Από ό,τι φαίνεται έχει ένα εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται πρέπει να έχει πεθάνει και κάποιος άλλος. Η στροφή είναι ορατότητα, επειδή τυχαίνει και δουλεύουμε εμείς στους δρόμους εδώ, δεν είναι καλή ορατότητα. Ο χώρος βέβαια δεν ήταν έτσι όπως φαίνεται τώρα στην κάμερα, γιατί χτες ήταν γεμάτος βάτος. Βέβαια ήρθε σήμερα ο Δήμος το πρωί με κάποια συνεργεία του Δήμου, με θαμνοκαπτικά και καθαρίσανε το μέρος εδώ πέρα. Ο άτυχος νέος ήταν μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του ομίλου Αρκάδη Αγγελιανών, με τη διοίκηση να τον αποχαιρετά με μια συγκλονιστική ανάρτηση. Ο αγαπητός σε όλους Ρονάλντο φορούσε τη φανέλα της ομάδας μας τα 2 τελευταία χρόνια, όπου τον διέκριναν το πάθος, η μαχητικότητα και ο καλός του χαρακτήρας. Καλό ταξίδι, φίλε Ρονάλντο. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, δύναμη και υπομονή στην οικογένειά σου. Αυξάνεται ο βαρύς φόρος αίματος της ασφάλτου, με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου να κάνει λόγο μεταξύ άλλων για επικίνδυνο οδικό δίκτυο και έλλειψη σωστής αστυνόμευσης. Είναι γεγονός ότι το οδικό μας δίκτυο, εκτός από απαρχαιωμένο, είναι επικίνδυνο. Όμως δεν βλέπω και να. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν βλέπω και κάτι ιδιαίτερο να κινείται, γιατί πόσο καιρό έχει που δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός ότι θα βάλει κολονάκια και θα χωρίσει το διάζωμα. Δηλαδή, εδώ περιμένουμε έναν ΒΟΑ και εσείς μας απαντάτε ότι απλώς θα βάλετε κολονάκια. Είναι αστείο. Έχουν δει και έχουν δει τα μάτια μου. Δυστυχώς τα πιο σοβαρά τροχαία είναι κατά κανόνα με μηχανάκια, οι μηχανές, και κατά κανόνα είναι νέοι άνθρωποι. Όμως, τα θανατηφόρα εννοώ, ή αυτά που προκαλούν αναπηρίες και πολύ μεγάλες βλάβες. Όμως, για βγείτε μια βόλτα στο Ρέθυμνο και πέστε μου πόσοι άνθρωποι θα δείτε να κυκλοφορούν χωρίς κράνος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για την τροχαία. Δεν υπάρχει, λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το τελευταίο αντίο στο Ρονάλντο θα πουν συγγενείς και φίλοι την 5η στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Άδελε Ρεθύμνου.